πώς μπορείς να δεις, να κατεβάσεις και να διαβάσεις τα έγγραφα με τις μυστικές εφευρέσεις του Νίκολα Τέσλα που είχε κατασχέσει το FBI. Ο Νίκολα Τέσλα ήταν μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες των τελευταίων αιώνων και σίγουρα ένας από τους πιο υποτιμημένους επιστήμονες όλων των εποχών, ο οποίος, από ό,τι λέγεται, έχει πραγματοποιήσει πάρα πολλές εφευρέσεις οι οποίες παρέμειναν μυστικές, αποκρύφτηκαν από τα μάτια του κόσμου, γιατί τα περισσότερα έγγραφα με τις εφευρέσεις κατασχέθηκαν από το FBI λίγο μετά το θάνατό του. Πλέον όμως έγιναν διαθέσιμα για το κοινό και μπορείτε και εσείς να τα δείτε αν θέλετε ή να τα κατεβάσετε στη συσκευή σας προκειμένου να τα έχετε διαθέσιμα όποτε θέλετε. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Μείνετε μαζί μου να διαβάσουμε την είδηση και να σας πω στο τέλος πού μπορείτε να τα βρείτε για να τα έχετε και εσείς διαθέσιμα και να δείτε τι μπορεί να αναφέρουν. Προφανώς αυτό είναι ένα έκτακτο βίντεο γιατί μόλις είδα την είδηση από site του εξωτερικού, τη μετέφρασα και την ανέβασα στο weird.gr, οπότε θα τη διαβάσουμε για να δούμε τι αναφέρεται σε αυτήν και μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος για να σας πω πώς μπορείτε να κατεβάσετε και εσείς αυτά τα έγγραφα για να τα διαβάσετε ή να τα έχετε στη συλλογή σας. Τώρα πόση λογοκρισία έχουν φάει πριν δημοσιευτούν, αυτό δεν το γνωρίζω, όμως και πάλι περιέχουν από ό,τι ξέρω πάρα πολλές πληροφορίες για όλα όσα είχε εφεύρει ο Τέσλα και για τα οποία είχε διαφερθεί η Αμερικανική κυβέρνηση, κάτι που θα δούμε αμέσως και στο άρθρο του Weird.gr. Ελεύθερα λοιπόν τα έγγραφα που έκλεψε το FBI με τις χαμένες εφευρέσεις του Νίκολα Τέσλα. Πάνω από 300 μυστικά έγγραφα που είχαν κατασχεθεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών μετά το θάνατο του Νίκολα Τέσλα είναι τώρα ελεύθερα για να τα κατεβάσει όποιος θέλει. Τα έγγραφα που είχαν κατασχεθεί από το FBI μετά το θάνατο του Τέσλα ήταν για πολλά χρόνια επτασφράγιστο μυστικό της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Τέσλα ήταν εκείνος που εφήβρε το εναλλασσόμενο ρεύμα που χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα και πραγματοποίησε εκατοντάδες άλλες εφευρέσεις που αποκρύφτηκαν από τον κόσμο και παραμένει μέχρι και σήμερα ένας από τους πιο υποτιμημένους επιστήμονες του πλανήτη. Όπως έχουμε δει και σε προηγούμενα βίντεο και άρθρα στο Weird.gr, τα οποία θα βάλω να τα δείτε αν δεν τα έχετε δει, με τις μυστικές εφευρέσεις και ούτω καθεξής, ο Τέσλα είχε κάνει κάποιες εντυπωσιακές εφευρέσεις και μάλιστα λέγεται πως το 90% από αυτές χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα ή έχουν αναπτυχθεί αρκετές από τις ιδέες του σε προϊόντα, τα οποία φυσικά μπορεί και να μην γνωρίζουμε. Αυτό το αρχείο με τα έγγραφα έγινε διαθέσιμο στο ευρύ κοινό πρόσφατα, κυρίως λόγω του νόμου περί ελευθερίας. Freedom of Information Act λέγεται στην Αμερική, το οποίο αποκαλύπτει μάλιστα το κυβερνητικό ενδιαφέρον στις εφευρέσεις του Τέσλα και κυριότερα στη γνωστή ακτίνα θανάτου, το υπερόπλο που λέγεται πως είχε εφεύρει. Τα έγγραφα αυτά αποκαλύπτουν επίσης πως ο Νίκολα Τέσλα δεν πέθανε στις 7 Ιανουαρίου του 1943 όπως πιστεύαμε μέχρι και σήμερα, αλλά μία μέρα μετά, δηλαδή στις 8 Ιανουαρίου. Όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά βλέπουμε πως υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα στα έγγραφα τα οποία δεν είχαν αποκαλυφθεί μέχρι και τις τελευταίες ημέρες, όπου και κυκλοφόρησε η είδηση του αποχαρακτηρισμού των απόρριτων εγγράφων. Τα έγγραφα αυτά λοιπόν είναι διαθέσιμα για κατέβασμα ή για προβολή απευθείας από την ιστοσελίδα του FBI, όμως έχω τους συνδέσμους, θα σας πω πως θα τους κατεβάσετε σε λίγο, γι' αυτό μείνετε μαζί μου, και αποκαλύπτουν μια πληθώρα από άγνωστες πληροφορίες που παρέμεναν μυστικές για πάνω από 75 χρόνια αφού τις είχε κατασχέσει η υπηρεσία, γεμίζοντας περίπου 2 φορτηγά από χαρτιά και κείμενα που ανήκαν στον Νίκολα Τέσλα. Το FBI είχε τότε αναφέρει πως εκείνο το απόγευμα του Σαββάτου στις 9 Ιανουαρίου η Γκόρσουκ και Φιτζέραλντ της υπηρεσίας Alien Property Control, δεν ξέρω πως μεταφράζεται ακριβώς, γι' αυτό το άφησα όπως έχει, επισκέφτηκαν το ξενοδοχείο και κατέσχεσαν την περιουσία του Νίκολα Τέσλα, παίρνοντας υλικό που θα γέμιζε 2 φορτηγά με άρθρα και κείμενα τα οποία μεταφέρθηκαν στις αποθήκες του Μανχάταν και της Νέας Υόρκης, όπου βρίσκονται ακόμα και σήμερα. Προφανώς τα κείμενα αυτά έχουν μετατραπεί σε ηλεκτρονική μορφή και έχουν γίνει PDF
που όμως, όπως θα δούμε και στο τέλος του άρθρου, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν φάει ψαλίδι και πόσες πληροφορίες άφησε τελικά το FBI να διαρρεύσουν. Γι' αυτό θα ήθελα και τη γνώμη σας στα σχόλια από κάτω. Τα έγγραφα αυτά αποκαλύπτουν το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τις μυστικές εφευρέσεις του Νίκολα Τέσλα με κυριότερη την ακτίνα θανάτου, μια συσκευή που η συνωμοσία αναφέρει πως υπήρχε για δεκαετίες, όμως παρέμενε ένα κοινό μυστικό. Έτσι, μετά το θάνατό του, η αμερικανική κυβέρνηση έτρεξε να κατασχέσει τα αρχεία προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια των εχθρών της, που ίσως αναδημιουργούσαν τις εφευρέσεις αυτές και άρα θα είχαν το πάνω χέρι σε περίπτωση πολέμου. Ανάμεσα στην πληθώρα των αρχείων, των πρόχειρων σχεδιαγραμμάτων και των εφευρέσεων, μπορούμε να διαβάσουμε και ένα γράμμα προς τον J. Edgar Hoover, τον πρώτο διευθυντή του FBI. Το γράμμα αυτό αναδεικνύει τη σημασία ενός άρθρου στο οποίο ο Τέσλα μιλάει για την ακτίνα θανάτου και τη μεγάλη σημασία που έχει για τις μελλοντικές διαμάχες. Αναφέρει ακόμα πως όποια χώρα διέθετε ένα τέτοιο όπλο θα είχε μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των εχθρών της. Λόγω της περιγραφής που δίνεται για την ακτίνα θανάτου, είχε προταθεί ο Νίκολα Τέσλα να έχει προστασία για επιθέσεις από κατασκόπους που μπορεί να έδειχναν ζωηρό ενδιαφέρον για να αποκτήσουν το μυστικό μιας τέτοιας καταστροφικής εφεύρεσης ή και άλλων εφευρέσεων. Έχω κάνει μάλιστα και ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο με τις χαμένες εφευρέσεις του Νίκολα Τέσλα που μπορείτε να πάτε να το παρακολουθήσετε γιατί πραγματικά αξίζει. Ποτέ άλλοτε λοιπόν δεν έχει υπάρξει παραδοχή πως η ακτίνα θανάτου του Τέσλα υπάρχει, ούτε καν πως υπάρχουν ενδείξεις πως η αμερικανική κυβέρνηση επεδίωξε να αποκτήσει αυτή τη συσκευή. Τα έγγραφα που δημοσίευσε τελικά το FBI αναφέρουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο Τέσλα είχε αναπτύξει μια τορπίλη που κανένα άλλο έθνος στη γη δεν κατήχε εκείνη την εποχή. Τα κείμενα λοιπόν είναι διαθέσιμα για το κοινό και μπορείτε να τα κατεβάσετε πατώντας στους τρεις συνδέσμους παρακάτω. Εγώ θα σας έχω πάνω-πάνω στην περιγραφή του βίντεο αλλά και στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο το άρθρο που υπάρχει στο Wind.gr και στο τέλος του άρθρου υπάρχουν, όπως θα δείτε, αυτοί οι τρεις κόκκινοι σύνδεσμοι που παραπέμπουν κατευθείαν στα τρία μέρη των εγγράφων, των ηλεκτρονικών πλέον εγγράφων με τις μυστικές εφευρέσεις του Νίκολα Τέσλα και πολλές κρυμμένες πληροφορίες που δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ άλλοτε παρά μόνο αυτές τις μέρες. Κανείς βέβαια λοιπόν κλείνει το άρθρο, δεν γνωρίζει τι είδους λογοκρισία έχει υπάρξει, όπως αναφέραμε και πριν, αλλά και πόσες εφευρέσεις ή μυστικά του Τέσλα παραμένουν αθέατα από το ευρύ κοινό. Όπως και να έχει, αξίζει να υπάρχουν στη συλλογή σας και να τους ρίξετε μια προσεκτική ματιά. Όντως αξίζει, επισκεφτείτε το άρθρο, διαβάστε τα κείμενα και πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια από κάτω. Επίσης να πω ότι αυτό ήταν ένα έκτακτο επεισόδιο, με βλέπετε άνοιξα την κάμερα λίγο πρόχειρα γιατί είχε ενδιαφέρον η είδηση και το επεισόδιο Crypt που ήταν ανέβει σήμερα Δευτέρα, αν προλάβω θα ανέβει Τρίτη ή Τετάρτη. Επίσης όσοι είστε συνδρομητές, κοιτάξτε να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις γιατί πολλοί μου κάνετε παράπονα ότι δεν λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα επεισόδια που ανεβαίνουν και πιστέψτε με, τον τελευταίο καιρό είναι τουλάχιστον 2 με 3 κάθε εβδομάδα, οπότε είμαι περισσότερο ενεργός από ποτέ στο κανάλι, γι' αυτό κοιτάξτε να επιλέξετε όλες τις ειδοποιήσεις στο καμπανάκι για να μην τις χάνετε, αν και υπάρχει ένα σχετικό σαν το μπαν και ακόμη και αν τις έχετε ενεργοποιημένες στο YouTube λίγο αποφεύγει να στείλει τις ειδοποιήσεις. Παρ' όλα αυτά εσείς κάντε την προσπάθειά σας, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο. We'll be right back.